Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω συνταγή για μια ζύμη η οποία είναι φανταστική, ανοίγει μόνο με τα δάχτυλά σας. Είναι διορθωμένη συνταγή, μπορείτε να την γεμίσετε με ό,τι θέλετε, έτσι, εγώ σήμερα θα βάλω τυράκι, εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε, γίνεται και νηστίσιμη χωρίς κανένα πρόβλημα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Η συνταγή που θα σας ζούσω σήμερα είναι με φλιτζάνια, έτσι, με φλιτζάνια και με κουταλάκια, για να μην έχετε πρόβλημα να ζυγίζετε. Λοιπόν, ένα φλιτζάνι του Νεσκαφέ, το νερό δεν το γεμίζετε μέχρι πάνω να ξεχυλήσει, έτσι, αφήνετε ένα μπόντο και μετράτε. Λοιπόν, θέλουμε 600 γραμμάρια νερό ή 3 φλιτζάνια. Βλέπετε? 1, 3. Θα βάλετε ένα φακελάκι μαγιά. Θα προσθέσουμε 930 με 950 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Θα πάρετε μία συσκευασία, θα γεμίσετε ένα φλιτζανάκι του καφέ αλεύρι, θα το αφαιρέσετε και θα βάλετε όλο το υπόλοιπο στη γέμιση. Στη ζύμη. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Μία κουταλιά της σούπας ξύδι. Τέσσερις κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Το νερό μας να είναι λίγο χλιαρό. Έτσι, λίγο χλιαρό, εάν δεν μπορείτε να το ελέγξετε, απλά αφήστε το νερό σε θερμοκρασία δωματίου. Δεν χρειάζεται να περιμένετε επειδή έχει μαγιά, θα σας δείξω τώρα. Ζυμώνουμε τόσο ώστε να ενσωματωθούν τα υλικά μας. Έτσι, έχουμε μία ζύμη, όπως βλέπετε, η οποία κολλάει στα χέρια. Δεν μας ενδιαφέρει, αυτό θέλουμε. Μαζεύουμε λίγο τη ζύμη. Ψεκάζουμε με λίγο ελαιόλαδο. Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγο λάδι στον πάγκο. Ελαιόλαδο πάντα, έτσι. Μπορεί να γίνει και με σπορέλο, αλλά καλύτερα να το κάνετε με ελαιόλαδο. Πίτες θέλουν ελαιόλαδο. Βλέπετε το ζυμάρι μας δεν κολλάει, εντάξει, γι' αυτό και ρίξαμε λάδι. Θα ζυγίσουμε να βγάλουμε κομμάτια των 160-170 γραμμαρίων, έτσι να είναι λίγο μπαμπάτσικα. Βγήκαν ακριβώς. 160 γραμμάρια το καθένα, έτσι, 2, 4, 6, 8, 10. Θα τα μαζέψουμε κατά τον τρόπο που σας δείχνω. Σε ένα πυρέξ θα βάλουμε ελαιόλαδο. Θα τα βουτήξουμε στο λάδι και θα αφήσουμε στην άκρη. Πάμε να φτιάξουμε το επόμενο. Έτσι, τα μαζεύετε λιγάκι, τα διορθώνετε και κάνετε μακρόστενα ζυμαράκι. Λοιπόν, εφόσον τα ετοιμάσαμε και τα έχουμε βουτήξει μέσα στο λάδι, θα βάλουμε από πάνω μεμβράνη και θα τα αφήσουμε για ένα 20 λεπτό να ξεκουραστεί. Να ξεκουραστούν οι ζύμες. Να ξέρετε ότι όλες οι ζύμες που φτιάχνουμε, ακόμα και με τις απλές πίτες, θέλουν ξεκούραση. Θέλουν ξεκούραση τουλάχιστον για ένα 20 λεπτό, για να μπορέσει να δουλέψει το αλεύρι και τα υλικά που υπάρχουν, που έχουμε βάλει σε αυτήν. Εντάξει. Οπότε, κάνετε κάποια άλλη δουλειά και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι. Λοιπόν, αφού αφήσαμε
20 λεπτά και ξεκουράστηκε η ζύμη, βάζουμε λίγο λαδάκι στον πάγκο μας, έτσι. Και κοιτάξτε τι θα κάνετε τώρα. Βλέπετε. Απλά το χαϊδεύετε. Τίποτα άλλο. Θέλουμε λάδι στον πάγκο για να μπορέσει να ανοίξει σωστά. Βλέπετε τι ωραία που ανοίγει. Τίποτα, με ένα απλό χάδι. Το μυστικό όλο είναι να έχετε λαδωμένο τον πάγκο σας για να μπορείτε να δουλέψετε το ζυμάρι. Λοιπόν, ανοίξαμε το ζυμάρι μας. Το γεμίζουμε με ό,τι θέλουμε. Εγώ σήμερα έχω αποφασίσει να το γεμίσω με τυράκι φέτα. Έτσι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Χόρτα, σπανάκι, τυρί, ζαμπόν, ό,τι θέλετε. Παίρνουμε, κλείνουμε. Έχουμε την άκρη την επόμενη από την κάτω μεριά, έτσι, και το πρώτο μας το μπαστούνάκι είναι έτοιμο. Θα το πάρουμε και θα το μεταφέρουμε σε ταψάκι ή μπορείτε να το κάνετε και στριφτό, έτσι. Έχω βάλει λαδάκι κάτω, το ίδιο λάδι από αυτό που έχω χρησιμοποιήσει για να τα αφήσω να φουσκώσουν, εντάξει. Πάμε να σας δείξω τώρα άλλο ένα. Παίρνουμε το ζυμάρι μας και απλά κάνετε αυτό. Το μόνο πράγμα που θέλω να προσέχετε είναι να είναι λαδωμένος καλά ο πάγκος σας. Βάζουμε τυράκι, κλείνουμε. Αυτή η συνταγή είναι φανταστική για νέες νοικοκυρές που δεν ξέρουν να ανοίγουν φύλλο και το έχουν άγχος. Βλέπετε. Σε πάει μόνο του. Βάζουμε κάτω το κομμάτι που τελειώνει. Διορθώνουμε λιγάκι και το παίρνουμε όπως είναι και το βάζουμε στο ταψί. Λοιπόν, έχουμε βάλει όλα τα κομμάτια μέσα σε ένα ταψί. Αυτό που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι ό,τι λάδι είχε στο πυρέξ το έχω ρίξει μέσα, όμως από ό,τι βλέπετε χρειάζεται λίγο ακόμα, έτσι τα φύλλα αυτά να ξέρετε θέλουν λαδάκι για να ψηθούν, αλλιώς δεν ψήνονται. Αλείφουμε καλά όλα τα φύλλα. Ανάβουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Κοιτάξτε φουσκάλες που έχει. Ψεκάζουμε με νερό για να έχουμε τραγανότητα. Αν θέλετε μπορείτε να πασπαλίσετε και με λίγο σουσάμι, θα του δώσει γεύση. Και πάμε για ψήσιμο. Περίπου μία ώρα στους 200 βαθμούς αντιστάσεις, η πίτα μας είναι έτοιμη.
Περίπου μία ώρα χρειάστηκε ψήσιμο, έτσι 50 με 60 λεπτά, είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!